Κύριε Μαραβαγιωτάκη, καταρχήν να μας δώσετε την ταυτότητα αυτής της προσωπικής σας έρευνας, που σας ευχαριστώ προσωπικά που την κάνετε αποκλειστικά για την εκπομπή Ώρα Αιχμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι έρευνα με την έννοια, όπως τον λένε οι γιατροί. Περισσότερο θεωρείται σαν παρατήρηση, με την έννοια ότι βλέπω κάτι, το παρατηρώ, κάτι μου κάνει εντύπωση και για να γίνει έρευνα πρέπει να μπουν και στοιχεία άλλων συναδέλφων, τουλάχιστον από την περιοχή, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και πάνω απ' όλα να δούμε αν αυτό επιβεβαιώνεται και σε άλλους γιατρούς. Δεν βλέπω το λόγο να μην επιβεβαιώνεται, γιατί λίγο πολύ όλοι παρόμοιους ασθενείς βλέπουμε. Για να σας δώσω επίσης μια εικόνα του πώς λειτουργούμε στην πρωτοβάθμια εδώ πέρα στην ενδοχώρα. Mm-hmm. Εγώ ανήκω στο κέντρο Υγείας Μυρών, αλλά η θέση μου είναι στην ενδοχώρα στα χωριά της Ρίζας του Ψιλορίτη που λένε. Mm-hmm. Παράλληλα πάω και καλύπτω και στο Τυμπάκι κάποια κοινή θέση που υπάρχει. Οπότε λοιπόν βλέπω κόσμο, έχω υπολογίσει ότι γύρω στις 1.000, παραπάνω από 1.000 συνταγές το μήνα εκτελούνται σε διαφορετικούς ανθρώπους από μένα. Χωρίς να είμαι γιατρός, είναι ένας μεγάλος αριθμός για μια περιοχή με τα πληθυσμιακά αυτά χαρακτηριστικά. Άρα νομίζω ότι μπορεί να αποτυπώσει με έναν ρεαλιστικό τρόπο κατά προσέγγιση μια εικόνα. Αλλά ναι, για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να δούμε τον πρώτο πίνακα. Γιατί εμείς διαχειριστήκαμε λίγο πιο τηλεοπτικά τα στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν τον Ιανουάριο του 2020 τα αντικαταθλιπτικά χάπια 97 κουτιά, τα αγχολητικά χάπια 36 κουτιά και τα χάπια υπέρτασης 386 κουτιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2019 οι αντίστοιχοι αριθμοί για τα αντικαταθλιπτικά χάπια είναι 119 κουτιά. Το 2021, με συγχωρείτε, τον Ιανουάριο, έκανα εγώ λάθος. Άρα βλέπουμε ότι τον Ιανουάριο έχουμε μία αύξηση της τάξης του 20%. Όσον αφορά τα αγχολητικά χάπια, τον Ιανουάριο του 2020 τα 36 κουτιά γίνονται 27. Άρα έχουμε μία μείωση τον Ιανουάριο που μας πέρασε στο 20%. Βλέπουμε όμως και κάτι που εμένα προσωπικά μου προκάλεσε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, τον Ιανουάριο του 2020, με βάση τη συνταγογράφηση τη δική σας, έχουμε 389 κουτιά που αφορούν χάπια υπέρτασης και 492 κουτιά που επίσης αφορούν χάπια υπέρτασης το 2021 και βλέπουμε μία εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 26,5%. Να υποθέσω και θα υιοθετήσω μία φράση σας. Δεν νομίζω ότι οφείλεται στην μεγάλη κατανάλωση αλατιού των φύλων από την Μεσαρά μέσα στον Ιανουάριο του 2021 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 και θα τολμήσω να πω ότι είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση που μου μεταφέρατε γραπτός. Στην αρχή θέλω να δω βασικά αν επιβεβαιώνεται αυτό που βλέπουμε σε όλες τις μελέτες και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή ότι έχει αυξηθεί η κατάθλιψη στον ελληνικό πληθυσμό. Αυτό φάνηκε με την αύξηση των αντικαταθλιπτικών κουτιών, όπως είπατε, όπως βλέπετε, κατά 20%. Για να δω την αγχώδη διαταραχή, έπρεπε να ψάξω τα χάπια που δίνουμε συνήθως στο άγχος. Αυτά είναι συνήθως το λεξοτανίλ, το στεντόν, το ζάναξ κτλ. Είδα λοιπόν ότι αυτά τα χάπια είναι μειωμένα. Mm-hmm. Και αυτό έδωσε και το έναυσμα να το πάω λίγο παραπέρα. Υποθέτω πως μειωθήκανε τον 1 Ιανουάριο του 2021, τον Ιανουάριο του 2020 και ο λόγος είναι ότι ο κύριος καθηγητής σε κάθε ευκαιρία, ο κύριος Βότζας, σε κάθε ευκαιρία μας λέει ότι τα χάπια αυτά αποτελούν μόνο χάπια πρώτων βοηθειών. Στιγμιαίας ανακούφισης, το λέει ένας άλλος φίλος μου ψυχίατρος. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Οπότε προσπαθούμε όσο γίνεται να μειώσουμε τη συνταγογράφησή του. Εκεί λοιπόν είναι που το πήγα λίγο παραπέρα, ξέροντας λοιπόν πως η αγχώδης διαταραχή επηρεάζει το σύστημα των κατεχολαμινών στο αίμα και πως αυτές οι στρεσογόνες ορμόνες επηρεάζουν και το καρδιαγγειακό σύστημα, θεώρησα σωστό να ψάξω να δω ποια η διαφορά στη συνταγογράφηση των κουτιών μεταξύ Ιανουαρίου του 2020 και 2021 είχαμε όσον αφορά την υπέρταση. Mm-hmm. Η οποία υπέρταση, να θυμίσουμε εδώ πέρα, ότι είναι ένας ανεξάρτητος καρδιαγγειακός κίνδυνος, έτσι, παράγοντας. Εκεί λοιπόν είναι που είδα αυτή τη θεαματική αύξηση, όπως είδατε κι εσείς, πάνω από 25%.
πάνω από 100 άτομα το μήνα σε σχέση τον Ιανουάριο του 2021 με τον Ιανουάριο του 2020. Και δεν υπήρχε κάτι καινούργιο να πεις ότι, ξέρω εγώ, ήρθε ένας καινούργιος καρδιολόγος, ένας καινούργιος παθολόγος που ασχολείται με την υπέρταση, mm-hmm. ή ξέρω εγώ, εμείς ότι ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω με την υπέρταση. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο ήταν τον Ιανουάριο του 20, ακριβώς το ίδιο ήταν τον Ιανουάριο του 21. Άρα να τολμήσω να πω ότι αυτός ο αριθμός λειτουργεί και θα υιοθετήσω και έναν όρο της φαρμακευτικής ως ένα γενώσιμο φάρμακο ενός που είναι για έναν άλλο λόγο, αλλά μπορεί να βοηθήσει και σε αυτές τις ανησυχίες της ψυχιατρικής ή της ψυχολογίας. Όχι, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Περισσότερο, ο κύριος καθηγητής θα μας πει ίσως περισσότερα πάνω στο πρόβλημα, κυρία Μπάστα. Όταν κάποιος έχει μια αφώδη διαταραχή, καταλαβαίνετε ότι συνέχεια βρίσκεται σε μια κατάσταση που συνέχεια είναι αγχωμένος, συνέχεια πίσω, το ανεβοκατεβαίνει. Μακροχρόνια αυτό, αλλά μακροχρόνια όμως, μπορεί να δημιουργήσει αρτηριακή υπέρταση. Mm-hmm. Μακροχρόνια όμως. Άρα να ρωτήσω εγώ κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω για να λύσω και τις απορίες των τηλεθεατών. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε μια κατάσταση νευροπίεσης πολιτών που πιέζονται ασφυκτικά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τους απασχολούν. Άρα αυτό το χάπι τους βοηθάει στο να διαχειριστούν την υπερένταση μέσα από τους παλμούς τους. Κάπως έτσι, χωρίς να είμαι γιατρός. Ας πούμε ότι η όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρόνο και κάτι, έχει αυξήσει την πίεση τους, την αρτηριακή τους υπέρταση, σε τέτοιο βαθμό που πρέπει να πάρουν παραπάνω χάπια. Νομίζω ότι δεν θα μου έβαζε πάνω από 5 ο κύριος Γόντας, αν ήμουν φοιτητής του με αυτή την ερμηνεία. Νομίζω, κύριε Δασκαλάκη, όπως το είπε σωστά και ο κύριος Μεραβελιωτάκης, όταν στρεσαριζόμαστε, ενεργοποιείται το σύστημα του στρες. Mm-hmm. Το ένα είναι κατεχολαμίνες που είπε, το άλλο παράγει κορτιζόλη. Και τα δύο αυτά συστήματα, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουν, ανεβάσουν την πίεση. Εάν δι' αυτό το στρες είναι χρόνιο και βλέπετε είναι Γενάρης του 2021. Αυτή χαρακτηρίζονται και υπερτασική ή είναι, ας πούμε, οριακά μέσα σε αυτό το νόσημα. Υπάρχει πιθανότητα να έχουν γίνει υπερτασικοί. Mm-hmm. Εάν η λήψη της πίεσης έχει γίνει σωστά με βάση τους κανόνες. Διότι το χρόνιο στρες πάλι, έτσι, όχι το στρες της στιγμής, το χρόνιο στρες και το ξέρουμε, χρόνιο άγχος, χρονία κατάθλιψη, χρονία υπνία, μπορεί να οδηγήσουν σε αρτηριακή υπέρταση, σαν νόσο. Μπορεί να οδηγήσουν σε διαβήτη. Το στρες, ξέρετε, πια ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο το ψυχολογικό, αλλά επιβαρύνει και την σωματική υγεία. Και αυτά που μας έδειξε ο κύριος Μεραβελιωτάκης, πραγματικά τα θεωρώ εντυπωσιακά. Εντυπωσιακά, πραγματικά. Είναι εντυπωσιακά και σημαίνει ότι μέσα στις συνθήκες παρατεταμένου lockdown και παρατεταμένης πανδημίας δεν βλάπτει πια μόνο η ψυχική υγεία. Βλάπτει και η σωματική υγεία. Και εγώ θα το επέκτηνα και σε άλλες καταστάσεις. Καρδιακές αριθμίες πιθανόν. Mm-hmm. Πιθανόν και εμφράγματα, πιθανόν και εγκεφαλικά. Και διαβήτης. Άρα πρέπει να δούμε πια ότι, για να πούμε έτσι κάτι λίγο πιο πρακτικό, lockdown, 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 αλλά πρέπει να γίνει το τελευταίο μέτρο. Πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους που και τις οικονομικές επιπτώσεις, όπως είπε η κυρία, να ελαττώσουμε και την μοναξιά να την ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε σε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε. Μάλιστα. Τα οποία πολύ σωστά αποτύπωσε η κυρία Μπάστα με την άξιση των αυτοκτονιών τότε που δεν τις περιμένουμε, mm-hmm. και με αυτό το πολύ ενδιαφέρον, το οποίο, όπως είπα στην κύριο Μαραβαλετάκη, είναι και δημοσιεύσιμο σε επιστημονικά περιοδικά, δεν το έχω δει πολύ συχνά, είναι πραγματικά, το θεωρώ έτσι, αν θέλετε, την κορονίδα της απόψινής βραδιάς με την έννοια των ευρημάτων. Είναι, γιατί εγώ, όλοι βλέποντας, ξέρουμε, ξέρετε, για άγχος και κατάθλιψη, να, αλλά πια απειλείται και η υγεία μας, γιατί η υπέρταση είναι η ρίζα πολλών κακών. Βλέποντας αυτά τα στοιχεία, και είναι εντυπωσιακό και αν μπορούμε να τα ξαναδούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη του Φραγκιαδουλάκη, αντιλαμβάνομαι, γιατί πάρα πολλές φορές είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι έχω πίεση γιατί είμαι πιεσμένος, έχω πίεση γιατί περνάω μια στρεσογόνο κατάσταση. Βεβαίως και ισχύει αυτό, αλλά εδώ βλέπουμε ανθρώπους που μέσα από αυτήν την πίεση της καθημερινότητας αποκτούν υπέρταση. Και από τον Ιανουάριο του 2020 στον Ιανουάριο του 2021,
ο αριθμός σε μια περιοχή με γεωγραφικά χαρακτηριστικά όπως είναι η Μεσαρά έχει αυξηθεί. Και εμένα, κατά τη γνώμη μου, είναι εντυπωσιακό στοιχείο. Και μάλιστα, όταν μου έστειλε αυτά τα στοιχεία ο κύριος Μεραμβολιωτάκης, δημοσιογραφικά είπα ότι εδώ έχουμε μία είδηση. Είναι μία είδηση αυτό το πράγμα που αποτυπώνεται για πρώτη φορά μέσα από αριθμούς ότι αυτή η κατάσταση της πανδημίας, των lockdown και της ανησυχίας δεν επιβαρύνει μόνο τον ψυχικό μας κόσμο, την ψυχική μας υγεία, αλλά και την υγεία μας όσον αφορά τα παθολογικά της χαρακτηριστικά. Αν μου επιτρέψει ο κύριος Μεραβολιωτάκης, θα σας έλεγα στο αυρινό σας ρεπορτάζ να το έχετε σαν επικεφαλίδα πρωτοπόρα και από τη Λέα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ότι η παρατεταμένη πανδημία και το παρατεταμένο lockdown προκαλεί υπέρταση. Mm-hmm. Αυτό είναι είδηση. Μένει βέβαια να το κάνουμε πρώτα έρευνα, έτσι. Να γίνει σωστή έρευνα, σωστά δομημένη. Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Μεραβολιωτάκη, μόνο παρατήρηση. Τα στοιχεία που έχετε δεν είναι στοιχεία από ένα περιφερειακό ιατρείο που λειτουργεί δύο φορές το μήνα και εμφανίζονται. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει τα χαρακτηριστικά πληθυσμιακά μιας μέσης πόλης όσον αφορά τον πληθυσμό. Δηλαδή μιας πόλης όπως την Ιερά Πέτρα ή τον Άγιο Νικόλαο. Δεν είναι μικρά τα αριθμητικά δεδομένα για μια τέτοια περιοχή με αυτή τη δυναμική, γιατί η Μεσαρά είναι μια δυναμική περιοχή. Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου να πω στο Μανώλη ότι αυτά τα στοιχεία έρχονται από τον ίδιο θεραπευτή. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε αλλαγές θεραπευτών, βεβαίως. Οπότε άλλαξε η πρακτική. Θα βάζαμε τέτοια θέματα. Άρα το 25%, το οποίο με στατιστικούς όρους είναι γιγαντιαία αύξηση, mm-hmm. εγώ νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και παρά τις αδυναμίες μιας observational study, όπως λέμε, μιας εργασίας παρατήρησης. Μελέτης παρατήρησης. Ναι, έχει την αξία του. Ακριβώς.